και στην Φλόριδα, εκεί που είναι το επιτελείο του εκλεγμένου Αμερικανού Προέδρου, στο σωστό μέρος δηλαδή. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η στρατηγική του Τραμπ είναι προφανές ότι έφερε αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι ήδη περίμεναν μια τόσο μεγάλη νίκη. Επανεξελέγει, να το πούμε, μετά από μία ήττα πριν από 4 χρόνια, μία καταδίκη και 2 απόπειρες δολοφονίας. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα από το Palm Beach. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι ακόμα το επιτελείο του κυρίου Τραμπ και εδώ που βρίσκεται και ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς αμφιβολία, είναι ο αδιαφιλονίκητος θρεπευτής. Τον ψήφισε ο Αμερικανικός λαός. Αυτόν επέλεξε, Μιχάλη, και με αυτόν θα πορευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα 4 χρόνια. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Ο άνθρωπος πολιτικά είναι βιονικός, το απέδειξε. Και κέρδισε τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι κέρδισε μόνος του αυτές τις εκλογές. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα μπορούσε να του δώσει περισσότερη βοήθεια, αλλά και ο ίδιος ήθελε να απαντήσει μόνος σε τούτη την νικηφόρα, όπως αποδείχθηκε πορεία. Άρα η νίκη είναι όλη δική του και των ανθρώπων του, φυσικά αυτούς που επέλεξε να σχηματίσουν το επιτελείο του. Πάντως, Μιχάλη, η πρώτη του ομιλία ήταν ενωτική από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει προεκλογικά. Ούτε την ώρα της αναμονής των αποτελεσμάτων προχώρησε σε ακρότητες, όπως έλεγαν διάφοροι. Ναι. Εκτός από την περίπτωση της δήλωσής του ότι γίνεται νοθεία στην Πενσιλβάνια και στο Ντιτρόιτ, εν πάση περιπτώσει αποδεικνύεται, κέρδισε ο άνθρωπος και εκεί δεν έγινε καμία νοθεία. Η ομιλία του όντως ήταν μια ήταν ήρεμον τόνον ομιλία, Μιχάλη. Ίσως και λόγω της κούρασης δεν είχε κοιμηθεί καθόλου χθες. Τηλεφωνούσε ο ίδιος στα επιτελεία σε άλλες πολιτείες, στους προσωπικούς του φίλους που τον υποστήριξαν και στους υποστηριχτές του. Έτσι. Αυτή τη φορά ζητούσε μόνο ψήφους. Η ομιλία του σχολιάστηκε θετικά. Ίσως σε αυτή την τετραετία να εργαστεί διαφορετικά, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Ίσως να εισαγάγει άλλο στυλ, αν και πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει τον εαυτό του. Όμως θα μπορούσε να είναι και ο πρόεδρος που θα επιβάλλει την ενότητα στην Αμερική, αν και ευθύνεται και αυτός για τον διχασμό. Πάντως, ούτε επεισόδια έγιναν, ούτε εξαλωσύνες. Οι οπαδοί του εδώ, Μιχάλη, πανηγύρισαν αξιοπρεπώς, εδώ που βρίσκεται ο ίδιος, έτσι έχει σημασία. Για τα σχέδιά του δεν έγιναν γνωστά πολλά μέχρι τη στιγμή. Είναι ένα ερώτημα, Μιχάλη, ποιοι θα είναι στο πλευρό του, διότι πολλά θα εξαρτηθούν στη νέα του τετραετία στο Λευκό Οίκο. Μάθαμε Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Οικονομικών ή Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, κάποια ονόματα ήδη κυκλοφορούν. Ναι, Μιχάλη, ακούγονται πολλά ονόματα για τα βασικά υπουργεία, αλλά έχει τον τελευταίο λόγο αυτός, όπως ξέρεις. Δεν έγινε ακόμα κάποια ειδική ενημέρωση για να γνωρίζουμε τις πραγματικές του σκέψεις. Ο καθένας υποθέτει με βάση την προηγούμενη εμπειρία, βέβαια κάποιοι αξιωματικοί του που στάθηκαν δίπλα το τελευταίο διάστημα έχουν προτεραιότητα, έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι πιθανοί υπουργοί, στα βασικά υπουργεία. Έτσι. Για το Υπουργείο Εξωτερικών φέρονται υποψήφιοι ο Ρικ Γκρένερ, πρώην πρέσβης στη Γερμανία που είχε συγκρουστεί με την Άγγελα Μέρκελ, ήταν και ένα πιλωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπό τη δεύτερη του ιδιότητα, μας είπε Μιχάλη, όταν το συναντήσαμε, ότι γνώρισε τον Χακά Φιτάν. Μας είχε πει ότι τον γνωρίζει καλά και, αν χρειαστεί, θα του μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά. Αυτός είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι ο γερουσιαστής και πρώην πρέσβης στην Ιαπωνία, ο Μπιλ Χάγκερτι. Καλός κι αυτός. Ο τρίτος είναι ο Ρόμπερτ Ομπράιαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας όταν ο κύριος Τραμπ ήταν πρόεδρος. Συμφωνούσε στα πάντα με τον κύριο Τραμπ. Μπορεί να έχει και προτεραιότητα αυτός. Και επίσης είναι και ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, αν και παλιότερα αντίπαλος του κυρίου Τραμπ, ήταν από τους λίγους νομοθέτες που στάθηκε πραγματικά δίπλα του και το ενίσχυσε όσο κανείς άλλος. Για το Υπουργείο Άμυνας, εδώ παίζει και ένας πολύ γνωστός στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πρώτος φέρεται ο συνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων, ο Μάικ Βάλς. Είναι αυτός ο λεγόμενος κομάντο με πράσινο μπερέ. Είναι ο γερουσιαστής Τόμ Κότον και φίλος του Τραμπ αυτόν και ο γνωστός μας ο κύριος Μάικ Πομπέο. Νομίζω, Μιχάλη, ότι θα επιλέξει αυτόν που θα συμφωνεί μαζί του στο θέμα των πολέμων. Ο κύριος Πομπέο υποστηρίζει τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, Τραμπ είναι αυτός, αποφασίζει αυτός. Για το Υπουργείο Οικονομικό, το πρώτο όνομα που έπαιξε είναι ο Τζέιμι Ντίμον, μεγάλος τραπεζίτης ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ήδη ανακοίνωσε ότι δεν ενδιαφέρεται, Μιχάλη. Από εκεί πέρα είναι ο Χάουαρντ Λούντρικ, ο Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ,
Ο Τζέι Κλέιτον, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Fox, ο Λάρι Κάντλοου, φίλος του, τον υποστήριξε πάρα πολύ. Είναι και ο γνωστός μας ο Τζον Πόλσον, μεγάλος επενδυτής, πολύ μεγάλος επενδυτής σε τράπεζες στην Ελλάδα. Σήμερα πληροφορίες επένδυσε και στην Κύπρο. Και είναι και εδώ και πάλι ο Μπιλ Χάκερτι, είναι υποψήφιος για το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη θέση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ακούγεται ξανά ο κύριος Γκρένελ. Ακούγεται ότι δεν θα τον βάλει Υπουργό Εξωτερικών, αλλά θα τον βάλει δίπλα του στο Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Πάντως, Μιχάλη, επειδή μόνο να κάνω μια αναφορά στον Έλον Μάσκ που προσφέρε μεγάλη στήριξη στον Τραμπ, εκτός από το ότι είδε τις μετοχές της Τέσλα να πετούν στα ύψη, θα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην συνεργασία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Λοιπόν, το σύνθημα ήταν και είναι, Μιχάλη, πρώτα η Αμερική. Έτσι η κυβέρνηση και στην πρώτη του θητεία. Αυτό σημαίνει προβλήματα για τους άλλους. Και το πιο σημαντικό, πρέπει να διαχειριστεί δύο πολέμους. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι ο πόλεμος, για παράδειγμα, στην Ουκρανία θα τελειώσει. Δεν ξέρουμε όμως πώς. Ναι. Λοιπόν, το πρώτα η Αμερική, το σύνθημά του, νομίζω ότι αυτή η χώρα η οποία θα έχει πραγματικά προβλήματα θα είναι η Κίνα. Έχει ένα κόλλημα με την Κίνα. Είναι γνωστό αυτό, το λέει συνέχεια. Φυσικά σε ό,τι αφορά εμάς, εννοώ την Ευρώπη, έτσι, θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θέλει να έχει πολλά πολλά με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το πρόβλημα που το γνωστό με το ΝΑΤΟ, ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει διότι είμαστε εμείς, εννοεί η Αμερική, και ότι οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Είναι θετικό ότι πάντα λέει ότι η Ελλάδα δίνει τον όβολό της, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της. Δεν είναι και πολλές χώρες που το κάνουν αυτό, Μιχάλη. Νομίζω συνολικά είναι 10. Ο κύριος Τραμπ θα ξεκινήσει από αυτό το θέμα όταν πρωτοσυναντηθεί με τους, όταν και όποτε πρωτοσυναντηθεί με τους νατοϊκούς. Δεν επαναλαμβάνω ότι έχει, το έδειξε και σαν πρόεδρος, το έδειξε και σαν προεκλογικά. Έχει σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με την Κίνα, με το ΝΑΤΟ που είναι και η συμμαχή του, και έχει και σοβαρό πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους πολέμους. Στο θέμα πάω στη Μέση Ανατολή επίτηδες, διότι θεωρείται ένας από τους πιο στενούς φίλους του Βενιαμίν Νετανιάχου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Νετανιάχου δεν έκρυψε ότι ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Φέρεται ότι έκανε και κάποια πράγματα για να το βοηθήσει. Όπως ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η γνώμη μου είναι ότι αν θα τελειώσει αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα το τελειώσει υπέρ του Ισραήλ. Ισραήλ, χωρίς καμία αμφιβολία. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Δεν είναι ανάγκη να βασιζόμαστε σε πληροφορίες. Έτσι, μίλησε δημόσια πολλές φορές. Δεν του αρέσει καθόλου ο Ζελένσκι. Βεβαίως φρόντισε και το συνάντησε τον Σεπτέμβριο. Είχα μια μακρά συνάντηση. Είναι φοβερό ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Αυτό το πόλεμο θέλει να τον τελειώσει. Δυστυχώς για τον Ζελένσκι θέλει να τον τελειώσει όπως. Δηλαδή έχει εκφραστεί μία φορά και μόνη. Είπε ότι όποιος πήρε, εννοεί ότι αυτά που πήρε η Ρωσία στην Ουκρανία, και να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί το Ουκρανικό με βάση τα όσα συμβαίνουν στο έδαφος. Και θα διευρύνει με αυτόν τον τρόπο το χάσμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, Μιχάλη, πριν ολοκληρώσουμε και δύο λόγια για την Κάμαλα Χάρις και τους δημοκρατικούς, δάκρυα και απογοήτευση, μεγάλη ήττα, μεγάλη απογοήτευση. Η Κάμαλα Χάρις ήταν λίγη, Μιχάλη, χωρίς αμφιβολία. Σαν γερουσιαστής ήταν εξαιρετική, σαν αντιπρόεδρος ήταν ανύπαρκτη. Θέλω να σου πω ότι κακώς να απευθύνθηκε στους οπαδούς της χθες το βράδυ. Μα, για μένα ούτε μέχρι αυτή την ώρα, έτσι. Ούτε μέχρι αυτή την ώρα. Θα μιλήσει στις 11 ώρα Κύπρου. Εντάξει, καταλαβαίνω ο καθένας την πίκρα της. Έχασε διότι έκανε πολλά λάθη, Μιχάλη. Και διότι το μήνυμα της τελικά ήταν ένα μπερδεμένο μείγμα. Θα έλεγα έβγαζε ανικανότητα και έλλειψη οράματος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η επιλογή της έγινε με εκβιαστικό τρόπο από τη γνωστή πολιτική μαφία της Καλιφόρνιας. Έχασε τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς, διότι έβγαζε έντονα προς τα έξω ότι είναι μέλος μιας πολιτικής ελίτ, που ξέρεις, οι πολίτες την μισούν αυτή την ελίτ για διάφορους λόγους. Έτσι. Ναι, ο κύριος Τραμπ έδειχνε επιδεικτικά τους δισεκατομμυριούχους φίλους του, αλλά απευθυνόταν στους πολίτες.
Εκεί η πλειοψηφία των οπαδών του είναι οι απλοί άνθρωποι της Αμερικής που χαρακτηρίστηκαν συλλήπτυνα, ακροδεξιοί και ψεκασμένοι. Κάποιοι μπορεί να είναι, αλλά τους πήρε όλους η μπάλα. Ένα θέμα που ενόχλησε πολύ ήταν οι αρχές της οικογένειας πάνω στις οποίες έχτισε ο κ. Τραμπ, αν και η προσωπική του ζωή, όπως ξέρεις, δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις αρχές. Οι Δημοκρατικοί έχασαν κατά κράτος αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ τώρα με αυτά που θα πω. Έτσι. Αναφέρομαι στην πραγματικότητα που δεν ήθελαν να τη δουν οι Δημοκρατικοί. Η στάση τους στα θέματα αυτά, γενικά τα θέματα της οικογένειας, προκάλεσε τα αισθήματα της πλειοψηφίας των πολιτών. Ο κ. Τραμπ, κοίταξε, δεν είναι εχθρός των ομοφυλοφίλων. Έτσι. Άλλωστε, ένας εκ των υποψηφίων υπουργών εξωτερικών, ο κ. Γκρένερ, είναι ανοιχτά ο ομοφυλοφίλος Μιχάλη. Αλλά πιστεύει ο άνθρωπος στις αρχές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στις αρχές της ΜΑΚΑ, έτσι, αυτής της θεωρίας του κυρίου Τραμπ. Άρα έχασε και σε αυτό το θέμα πάρα πάρα πολύ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα πιο συγκεκριμένα πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί και πού κρίθηκε το αποτέλεσμα στις αφύρωπες πολιτείες, δίνοντας